Μετά από 5,5 χρόνια και 453 συνεδριάσεις από όταν ξεκίνησε η δίκη των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής, στις 7 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία και πλέον θα έχουμε το αποτέλεσμα, την απόφαση της δίκης. Το αποτέλεσμα της δίκης, εκτός από διαικαίωση για την οικογένεια του Φίσα, θα κρίνει και την ποιότητα και την ουσία της δημοκρατίας. Το συνδικαλιστικό κίνημα και το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα οφείλουν να βρίσκονται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στο φασιστικό έκτρωμα και να συγκρούεται με όλες αυτές τις φασιστικές συμμορίες και οργανώσεις. Οφείλουν να κάνουν τα πάντα για να αποδυναμώσουν τη φωνή τους και είναι φύση αδύνατο να υπάρχουν στη σημερινή κοινωνία τάγματα εφόδου κόντρα σε μετανάστες, κόντρα σε εργάτες, κόντρα σε συνδικαλιστές. Οι εκφοβισμοί και οι απειλές δεν έχουν θέση στην ελληνική κοινωνία. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι έχουν θέση στη φυλακή οι συμμορίτες της Χρυσής Αυγής και όσοι επιβουλεύονται τις δημοκρατικές ελευθερίες όλων μας.